τον αγαπητό καθηγητή της γεωπολιτικής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γρίβα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι η έκτακτη εκπομπή εκλογές 2023. Είμαι ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Είναι χαρά μου να σας ακούω και πάλι μετά την τελευταία σας παρουσία εδώ στο στούντιο, γιατί νομίζω τουλάχιστον από τα σχόλια και τα τηλεφωνήματα που δέχτηκα και την επόμενη μέρα ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά όσα είχαμε συζητήσει. Και δεν ξέρω αν ακούσατε πριν τον επικεφαλή της Συμμαχίας Ανατροπής, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, αλλά και τον τέραρχο εν αποστρατεία, κύριο Παύλο Χρήστου. Τον κύριο Παύλο Χρήστου, Ναι, τους ακούσατε, έτσι. Λοιπόν, ναι. θέλω λοιπόν να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που την κλείσαμε με τους δύο συναγωνιστές μου και να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η στάση που έχει τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στο θέμα του εξοπλισμού της Ουκρανίας και στην αποδυνάμωση που μέχρι ενός σημείου έχει επιτευχθεί στο ελληνικό το στράτευμα εννοώ και στο οπλοστάσιο μας. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο, εάν προκύψει μια καινούργια κυβέρνηση και πραγματικά αναγνωρίσει ότι είναι λανθασμένο, ότι μπορεί αυτό να επανορθωθεί γρήγορα και ποια θα έπρεπε να είναι η στόχευση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για να μπαλώσει όλα αυτά τα λάθη που έγιναν? Κοιτάξτε, δυστυχώς η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται και από το κυβερνών κόμμα, αλλά και από το κόμμα δυστυχώς της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μεγάλο βαθμό και δυστυχώς και από το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, είναι μια απόλυτη και τυφλή ταύτιση με την Ουάσιγκτον. Σε επίπεδο με την Ουάσιγκτον, με το δυτικό παράγοντα, όχι μόνο με την Ουάσιγκτον και με τις Βρυξέλλες και με το Βερολίνο. Σε σημείο αυτοεξάλληψης της όποιας αυτονομίας είχε η χώρα. Αυτό καταρχήν και καταρχάς μέσα σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά ρευστό είναι λάθος. Γίνεται δραματικά λάθος και επικίνδυνα λάθος όταν απέναντί σου έχεις την Τουρκία, όταν εσύ λειτουργείς σε ένα σύμπλοκο γεωπολιτικό, όπως θα έλεγε και ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, στο οποίο είσαι εσύ και είναι και η Τουρκία, η οποία έχει τοποθετήσει τον εαυτό της ως μήλο της έριδος ανάμεσα στην Ευρωατλαντική Δύση και την Ευρασιατική Ανατολή και διαπραγματεύεται και με την Ευρωατλαντική Δύση την επαναφορά της με προνομιακούς όρους. Λοιπόν, όταν εσύ λοιπόν έχεις αυτό εξαλειφθεί, έχοντας πει ότι εγώ είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και κάνω ό,τι μου πούνε χωρίς να το κρίνω, τότε εξ αντικειμένου έχεις τοποθετήσει τον εαυτό σου σε μειονεκτικότατη θέση. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γίνεται ακόμη χειρότερο όταν αυτή η απόλυτη ταύτιση με το δυτικό παράγοντα δεν συνδυάζεται καν με μια πολιτική που θα προωθούσε την Ελλάδα ως τον άνθρωπο, να το πούμε έτσι, της Δύσης στην περιοχή. Που αυτό θα είχε, εν πάση περιπτώσει, μια λογική και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή να περνάγαμε η εξωτερική πολιτική να ήταν ότι ναι, μεν εγώ είμαι 100% μαζί σου, αλλά κουμάντο στην περιοχή κάνω εγώ και όχι οι Τούρκοι. Και αυτό να προσπαθούσε να το επιβάλλει. Ούτε καν αυτό. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια τόσο κακή εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα που μπορείς να ξεκινήσεις από πολύ βασικά πράγματα. Τα βασικά πράγματα ποια είναι? Ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι εθνοκεντρική, δεν γίνεται αλλιώς. Ότι κανένα κράτος, ακόμη και αυτά που βρίσκονται στον σκληρότατο πυρήνα διαφόρων γεωπολιτικών σχηματισμών, δεν αρνείται την εθνική του υπόσταση, τα εθνικά του συμφέροντα, την εθνική του τη λογική προώθηση εθνικών στοχεύσεων. Λοιπόν, οπότε πολύ εύκολα μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα και καταστροφολογικές και φαταλιστικές αντιλήψεις του τύπου θα μας εξοντώσουν κτλ. Για μένα είναι εκτός πραγματικότητας. Πολύ απλά θέλει μια εθνοκεντρική και ρεαλιστική πολιτική. Και μιας και είμαστε και σε περίοδο εκλογών και μιλάμε και σε αυτό το κανάλι, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στην Συμμαχία Ανατροπής. Έχω επανειλημμένως δηλώσει ότι κατά την ταπεινή μου άποψη η Ελλάδα χρειάζεται όχι απλώς ένα πολιτικό κόμμα, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα
το οποίο να έχει όλες τις αποχρώσεις με τους ανταγωνισμούς και τις διαφορετικές απόψεις, λοιπόν, αλλά να λειτουργεί αυτοκεντρικά και ρεαλιστικά. Και νομίζω ότι η Συμμαχία Ανατροπής εκφράζει ακριβώς μέσα το ένα πολύ ενδιαφέρον και παραγωγικό μείγμα ρεαλισμού και ριζοσπαστισμού μέσα σε ένα εθνοκεντρικό πλαίσιο και νομίζω είναι αποτελεί από τις πιο υγιείς πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στη χώρα και αξίζει να στηριχθεί ακριβώς για να εφαρμόσει αυτά τα στοιχειώδη που λέμε. Δεν λέμε κάτι δραματικό. Δεν μιλάμε για καμιά... Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική. Μιλάμε για εφαρμογή στοιχειώδων πραγματών. Ποια είναι τα στοιχειώδη πράγματα αυτά? Ότι κάθε χώρα πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό της και να προωθείται στην κάτι συμφέροντα. Τέλος. Κύριε Γρίβα, είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται αυτό από τα χείλη σας. Και θέλω, θα σας ρωτήσει τώρα ο Παναγιώτης ο Μαντάς, από το ΔΙΚΙ και από τη Συμμαχία Ανατροπής εννοείται, κάτι σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Ερντογάν υπενόησε κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Παναγιώτη, ο λόγος σένα. Ξεκινάω από την ενημέρωση που έκανε ο εκπρόσωπος, ο ανταποκριτής μάλλον του Sky, ο γνωστός στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ανέφερε ότι σε μία από τις τρεις μεγάλες τελευταίες συγκεντρώσεις του Ερντογάν στις συνοικίες δικές του στην Κωνσταντινούπολη, κάλεσε τους Έλληνες δημοσιογράφους και τους είπε να θυμηθεί ο Μητσοτάκης αυτά τα οποία έλεγε και λέει προεκλογικά για να συνεχίσουμε και μετά. Άκουσα και τον καθηγητή, τον κύριο Μάζιο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ανησυχός βάζοντας το θέμα ότι οι συναντήσεις που ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια μεταξύ του κυρίου Καλίν, του συμβούλου του Ερντογάν, και της κυρίας Σουρανή, της συμβούλου του κυρίου Μητσοτάκη, εν απουσία μάλιστα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, συνεχίζονται με την κυρία Μπούρα τώρα στη θέση της κυρίας Σουρανή και έχει προχωρήσει ένας διάλογος συνέπεια του οποίου μυστικής διπλωματίας, μυστικής διπλωματίας δυστυχώς, συνέπεια του οποίου ήταν και αυτός ο μήνας του μέλητος που ζήτησαν, που καθιέρωσαν οι Τούρκοι, που έκαναν οι Τούρκοι δηλαδή το τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο. Θεωρείται ότι αυτό το οποίο γράφηκε ο ξένος τύπος και πολλοί το υπονοούν ότι οι πρέσπες του Αιγαίου, δηλαδή μια συμφωνία με την Τουρκία η οποία θα πετάει απ' έξω τα βασικά κυριαρχικά μας δικαιώματα στην αιγαλίτιδα ζώνη, καθιστώντας ανάπηρη οποιαδήποτε άλλη αξιοπρεπή στάση της Ελλάδας, έρχεται μετά τις εκλογές και ότι αυτές οι εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σαν ένα από τα κυριότερα διακυβεύματά τους, είχαν αυτή την επερχόμενη συμφωνία των πρεσπών του Αιγαίου. Και αυτά όλα στα πλαίσια του να κλείσουν οι Αμερικανοί εκκρεμότητες με την Τουρκία και με την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εν ώψη του πολέμου τους στην Ουκρανία. Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτοί οι ψιθυροί, που δεν είναι μόνο ψιθυροί, όλο ένα και πυκνώνουν. Προσωπική μου ελπίδα είναι ότι δεν έχουν βάση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι πιέσεις και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό για μια συμφωνία των πρεσπών, για τις πρέσπες του Αιγαίου, δηλαδή για ακροτηριασμό της Ελλάδος, για εθελούσια ουσιαστικά αυτοεξάλληψη της Ελλάδος ως κανονική χώρα στο διεθνές σύστημα, γιατί περί αυτού μιλάμε δυστυχώς, υπάρχουν. Ο δυτικός παράγοντας πιέζει πάρα πολύ, γιατί ειδικά η Ουάσιγκτον θεωρεί εντελώς, θα έλεγα, παρανοϊκά και με τρομακτική αφέλεια, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, το ίδιο είχαν κάνει και με το Ιράν. Λοιπόν, θεωρεί ο Ουάσιγκτον λοιπόν ότι πρέπει σώνει και καλά να ρημουλκίσει ξανά την Τουρκία στη δυτική αρχιτεκτονική. Οπότε ο μόνος τρόπος για να το κάνει είναι να σφάξει τον Μόσχο του συντευτό, δηλαδή την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα, ακριβώς γιατί, ακριβώς όπως είπαμε πριν, εξαιτίας της απόλυτης ταύτισης με τη Δύση, δεν έχει ουσιαστικά λόγο, άρα πρόθυμα θα σφαγεί. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι υπάρχουν οι πιέσεις από το εξωτερικό, είναι δεδομένο ότι ένα πολύ ισχυρό κομμάτι και του ελληνικού πολιτικού συστήματος και του μηντιακού και αυτού που λέμε διαμορφωτές δυνόμεις, αλλά και κυρίως κάποιων πειρατικών οικονομικών συμφερόντων πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεδομένης λοιπόν
των δεδομένων κάποιων παθογενειών διαχρονικών στο ελληνικό σύστημα εξουσίας που, όπως είπαμε πριν, είναι η υπερβάλλουσα υπακοή στο δυτικό παράγοντα και η υπερβάλλουσα επιρροή κάποιων επιμέρους συμφερόντων μέσα στη χώρα, καθιστούν αυτή την πιθανότητα πραγματική. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι κάποιες φήμες που δεν υπάρχουν. Υπάρχει πίεση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει σε τέτοιο αυτοχειριασμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά θα πω ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες και το εκλογικό σώμα πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ότι τα εθνικά θέματα δεν είναι τα ντεσού της πολιτικής. Όπως έχει επιβάλει μια συνωμοσία της σιωπής μεταξύ των τριών μεγάλων κομμάτων που ουσιαστικά αρνούνται να φέρουν στο προσκήνιο τα εθνικά θέματα. Δεν είναι δευτερεύοντα. Δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι τα κρίσιμα για να έχουμε μια ελπίδα στο μέλλον ο καθένας από εμάς, για να μπορούμε να δούμε τα θέματα της οικονομίας, να δούμε τις προοπτικές του ελληνικού λαού. Πριν και πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει χώρα, λοιπόν, και πρέπει να λειτουργεί η χώρα κανονικά. Λοιπόν, οπότε, και επειδή ακριβώς τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί μια τρομακτική έναν ακροτηριασμό έτσι κι αλλιώς εθνική μας κυριαρχία λόγω των μνημονίων, mm-hmm. πρέπει κυριολεκτικά βρισκόμαστε στο παράένα. Δηλαδή, έχουμε υποστεί κάποιες βαριές πληγές, να το πούμε έτσι, στο σώμα, το γεωπολιτικό σώμα της χώρας, και τώρα είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το λαιμό μας. Όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχυθούν εθνοκεντρικές δυνάμεις, όπως ακριβώς είναι η Συμμαχία Ανατροπής. Αυτά από μένα. Κύριε Γρίβα, πριν σας απεγκλωβίσουμε, έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Δύο ερωτήματα τα οποία θα επιθυμούσα και εσείς να τα απαντήσετε σύντομα. Το ένα είναι, φοβάστε ότι, επειδή κάποιοι λένε είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, φοβάστε το ενδεχόμενο σε αυτή τη διαμάχη που έχει ξεκινήσει μεταξύ της Δύσης και του άλλου αντίπαλου δέος που λέγεται BRICS, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μεσοπρόθεσμα να δούμε να υπερισχύουν οι BRICS και τότε η Ελλάδα να έχει έλθει σε μια πολύ δυσχερή θέση? Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, βλέπετε κι εσείς, κύριε Γρίβα, ότι χρησιμοποιούν κάποιοι την οικονομία ως εργαλείο για ακροτηριασμό της εθνικής μας κυριαρχίας? Αυτά τα δύο ερωτήματα θέλω να σας θέσω, κύριε Γρίβα. Ναι, ειδικά στο τελευταίο, σε αυτή τη λογική του ολιστικού πολέμου που υπάρχει πλέον στην στρατηγική ανάλυση, μεγάλο σημαντικότατο ρόλο παίζουν τα οικονομικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου μηχανισμού προβολής ισχύως και κυριαρχίας. Λοιπόν, η Ελλάδα το έχει ζήσει στο πετσί της αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λόγος να κομίζουμε γλάφκα σε Αθήνα τώρα, και είναι αντιθέτως, πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια, σοβαρή προσπάθεια εθνικής ανεξαρτησίας που θα έχει και την οικονομική διάσταση. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει, είναι δεδομένο. Όσο για το άλλο, δυστυχώς, ναι, υπάρχει άποψη ότι πάμε σε μια επανάληψη του ψυχρού πολέμου, δηλαδή ότι θα ξαναζήσουμε τα ίδια, δηλαδή θα ξαναζήσουμε ένα νέο 91, αυτό το οποίο είναι μαγικοθρησκευτική ανάγνωση, δεν έχει καμία σχέση με τον ρεαλισμό. Αντιθέτως, η πραγματικότητα μας δείχνει ότι το κέντρο βάρους του πλανήτη μετακινείται προς Ανατολάς. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να αγνοούμε χώρες όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Κίνα, γιατί εμείς είμαστε εδώ και και έχουμε ταυτίσει τον εαυτό μας με την Ευρωατλαντική Δύση. Για την ακρίβεια, κανένας δεν το κάνει. Δηλαδή, η Γερμανία, ας πούμε, που είναι ένας από τους σκληρούς πυρήνες Ευρωατλαντικής Δύσης, φυσικά και κάνει πλήθος ανοιγμάτων στην Κίνα, έχει ένα μείγμα ανταγωνισμού αλλά και συνεργειών, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να επιβιώσει, ας πούμε, η γερμανική βιομηχανία χωρίς την Κίνα ως στόχο εξαγωγών ή τις άλλες ασιατικές χώρες. Οπότε η λογική ότι εγώ ταυτίζομαι με τον έναν πόλο του διεθνούς συστήματος και ξεχνάω την υπόστασή μου, mm-hmm. πολύ απλά είναι αυτοκαταστροφική. Για άλλη μια φορά θα το πω ότι αυτό που χρειάζεται και το χρειάζεται επιγόντως και απεγνωσμένα ο τόπος είναι εθνοκεντρικές πολιτικές με ρεαλιστική ανάγνωση τόσο του άμεσου γεωπολιτικού περιβάλλοντος όσο και του ευρύτερου. Και αυτό θέλει, για να έχεις ρεαλιστική ανάγνωση, πρέπει να λειτουργείς με γνώμονα την εθνική ανεξαρτησία. Η λογική του τύπου ανήκω εδώ ή εκεί ή ποιο θα επιλέξω αφέντη και ο αφέντης μου θα μου πει τι θα κάνω,
Εκτός από δουλειοπρεπής, είναι πλέον και αυτοκτονική μέσα σε αυτό το ρευστό κόσμο στον οποίο έχουμε μπει. Ευχαριστούμε για όλα τα σχόλιά σας και κυρίως... Ναι, κυρία Καραγκιαούρη, ρωτήστε κάτι αν θέλετε. Ερώτηση στον κύριο Γκρίμα. Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε, γιατί δεν ακούγεστε καθαρά. Θα ήθελα, εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί εκχώρηση εδαφικής κυριαρχίας η συνομολόγηση με τους Τούρκους για οριοθέτηση χωρικής θάλασσας, χωρίς να έχει καθορίσει η Ελλάδα την εδαφική της κυριαρχία. Συμφωνείτε μαζί μας? Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Εάν πάμε και συζητήσουμε δηλαδή για το εύρος των χωρικών υδάτων, τότε ναι, παραχωρούμε ξεκάθαρα έδαφος. Λοιπόν, γαλάζιο έδαφος, αλλά έδαφος. Γιατί έτσι είναι το διεθνές δίκαιο. Ακόμη όμως και η ΑΟΣ, επειδή ακριβώς υπάρχει η τάση παγκοσμίως η ΑΟΣ να μεταλλάσσεται και να αποκτά πολύ περισσότερες έτσι διαστάσεις από ό,τι αρχικά προέβλεπε το δίκαιο της θάλασσας, όπως συμβαίνει στην Νότιο Συνική Θάλασσα ή στον Αρκτικό. Λοιπόν, επίσης υπάρχει μια τέτοια διάσταση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι Τούρκοι το έχουν καταλάβει που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Παραχωρήσεις τόσο σοβαρών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είναι το θέμα της ΑΟΣ, πολλό δε μάλλον το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων που είναι στο σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, είναι παραχώρηση εδάφους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και θα το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι δηλαδή ότι συζητάμε για το νερό ή συζητάμε για τα πετρέλαια. Όχι, συζητάμε για το σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, που αν πληγεί, εάν τρωθεί, τότε θα είναι ένα συντριπτικό πλήγμα στην ίδια τη χώρα αυτή καθ' αυτή. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.